Θα αναφερθώ στο άρθρο 189 του νομοσχεδίου που αφορά τους χώρους εποπτευόμενης χρήσης, για το οποίο συγκεκριμένα, κύριε Υπουργέ, ζητήσαμε την απόσυρσή του και στην Επιτροπή, αλλά και προηγουμένως στην έναρξη, αν θέλετε, της συζήτησης του νομοσχεδίου από τον Γενικό Αγορητή μας. Πρόκειται για εξειδίκευση στην εφαρμογή μιας αντιλαϊκής, εγκληματικής πολιτικής ενός ζητήματος που η συζήτηση τόσο για τη θέσπισή του, την νομοθέτηση αλλά και την εφαρμογή του ξεκίνησε χρόνια πριν από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας, όπως και την προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ πριν από ένα χρόνο περίπου. Συνεπώς κάθε άλλο, παρά τυχαία δεν είναι, η σύγκληση όλων των άλλων κομμάτων για το σοβαρό πρόβλημα της τοξικοεξάρτησης, αφού συμφωνούν με τις στρατηγικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο ζήτημα αυτό. Διότι οι χώροι εποπτευόμενης χρήσης δεν αποτελούν τίποτε άλλο παρά μορφή διαχείρισης της τοξικοεξάρτησης στα πλαίσια της πολιτικής μείωσης της βλάβης, η οποία προβλήθηκε και προβάλλεται ως λύση με το σκεπτικό ότι η τοξικοεξάρτηση δεν είναι αντιμετωπίσιμη. Άρα, αυτό που μένει είναι η διαχείριση για τον περιορισμό των συνεπειών της. Και ακριβώς από τα σοβαρότερα ζητήματα, αλλά και αποτελέσματα αυτής της πολιτικής, είναι η υπονόμευση του κινήτρου με κατεύθυνση τη θεραπεία χιλιάδων ανθρώπων, η απόπειρα όχι μόνο επηρεασμού, αλλά χειραγώγησης έως και άλουσης των συνειδήσεων και συγχρόνως η κάμψη των αντιστάσεων απέναντι σε ένα σύνθετο πολυπαραγωγικό πρόβλημα, προκειμένου να γίνει αποδεκτό ως κάποιο φυσικό φαινόμενο, με το οποίο οι χρήστες και η κοινωνία θα πρέπει όχι μόνο να εξοικειωθούν, αλλά να μάθουν να ζουν. Στόχος, ο εγκλωβισμός των χρηστών σε ένα νομιμοποιημένο περιθώριο, αρκεί να μην δημιουργούν όχληση, να μην ενοχλούν. Έτσι, με το άρθρο του νομοσχεδίου, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, συνεχίζοντας τον δρόμο που άνοιξαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και πάει λέγοντας, δίνει τη δυνατότητα σε στεγνά θεραπευτικά, για παράδειγμα, προγράμματα να λειτουργούν σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους για χρήση ναρκωτικών, αλλοιώνοντας την ουσία τον ίδιο το χαρακτήρα των προγραμμάτων. Και προκειμένου να μειώσει το κόστος, αλλά και τις αντιδράσεις, μεταφέρει τις ευθύνες στους δήμους, στις περιφέρειες, με αρμοδιότητες που δεν έχουν καμία ευθύνη. Τεχνογνωσία, αντίστοιχα το κατάλληλο προσωπικό κλπ. Μάλιστα, όλα τα άλλα αστικά κόμματα, προκειμένου να πείσουν για την αναγκαιότητα δημιουργίας των χώρων εποπτευόμενης χρήσης, επιστράτευσαν στο παρελθόν και αξιοποίησαν και αξιοποιούν ακόμα διάφορες επιστημονικοφανείς αναλύσεις, μελέτες, αλλά και προσχήματα όπως της προαγωγής υγείας των ενεργών χρηστών ή της δημόσιας υγείας και άλλα πολλά, όπως και την επίκληση της ευρωπαϊκής εμπειρίας. Τι δείχνει όμως η ευρωπαϊκή εμπειρία? Ακριβώς το αντίθετο. Έτσι, για παράδειγμα, από τα στοιχεία της Ολλανδικής κυβέρνησης δεν προκύπτει από πουθενά η αποτελεσματικότητα αυτού του μέτρου ως προς τη μείωση της χρήσης ή ως προς τη μείωση των θανάτων από ηρωίνη. Αντίθετα, υπάρχει σταθερή αύξηση της χρήσης ηρωίνης και συγχρόνως τα στοιχεία δείχνουν ότι λόγω αυτών των δομών στην Ολλανδία δεν υπάρχει τάση ένταξης χρηστών σε θεραπευτικά προγράμματα. Αντίστοιχα, στην Ελβετία οι αρχές αναγκάστηκαν να κλείσουν ένα τέτοιο χώρο στη Ζυρίχη, αφού μέσα σε λίγα χρόνια είχε μετατραπεί σε κόλαση ζωντανών νεκρών. Να πως και άλλα παραδείγματα, αλλά να πως η χώρα εποπτευόμενης χρήσης και η διαβίου υποκατάσταση αποτελούν τους πυλώνες της πολιτικής μείωσης της βλάβης από την τοξικοεξάρτηση, που υπονομεύει κάθε δυνατότητα για απεξάρτηση. Όμως, πίσω από τις όποιες μελέτες και αναλύσεις, η πραγματικότητα είναι πως παρά τα τεράστια προβλήματα υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης, τα θεραπευτικά προγράμματα έχουν να επιδείξουν αξιοζήλευτη αποτελεσματικότητα, επιβεβαιώνοντας πως η απεξάρτηση είναι εφικτή εάν υπάρχουν οι απαιτούμενες σύγχρονες, δημόσιες και δωρεάν δομές. Και κλειδί σε αυτό είναι η απαιτούμενη στελέχωση και χρηματοδότησή τους. Έτσι, αντί να απολογούνται όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν εν αλλάξ για την αύξηση του προβλήματος των ναρκωτικών, καταδικάζουν τους ούσιο εξαρτώμενους να μένουν δέσμοι των ναρκωτικών. Και με αυτή την πολιτική
υπονομεύουν τον αγώνα της απεξάρτησης, νομιμοποιείται ουσιαστικά το εμπόριο και τη διακίνηση των ναρκωτικών και εθίζεται το λαό μας σε λογικές να κρύψουμε το πρόβλημα για να μην χαλάει την τουριστική βιτρίνα, για παράδειγμα, της Αθήνας και ενδεχομένως και σε άλλα μέρη της Ελλάδος. Και όσον αφορά το ΚΕΘΕΑ και τον ΟΚΑΝΑ, που αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης, η οικονομική θηλιά σφίγγει παραπέρα, σμπαραλιάζονται οι εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων, επικουρικό προσωπικό, εξάμηνα, δωδεκάμηνα, οι οποίοι πληρώνονται από τα ρημαγμένα ταμεία των οργανισμών, εργαζόμενοι οι οποίοι καλούνται να διαχειρίζονται αφενός τη δική τους εργασιακή ανασφάλεια, αφετέρου μαζί με την αύξηση των υποτροπών που προκαλεί στους εξυπηρετούμενους η έλλειψη ακριβώς αυτού του μόνιμου προσωπικού. Αλήθεια, ποιοι θα ωφεληθούν τελικά από τους χώρους εποπτευόμενης χρήσης? Το λέμε ξεκάθαρα. Αυτοί που κερδίζουν ασύλληπτα ποσά από τη διακίνηση και εμπορία των ναρκωτικών, αλλά και μια παράπλευρη βιομηχανία που δραστηριοποιείται γύρω από τα προγράμματα μείωσης της βλάβης και χρηματοδοτείται με κρατικά και ευρωπαϊκά κονδύλια. Έτσι, αντί το κράτος να αντιμετωπίζει τις αιτίες και να βοηθάει τα νέα παιδιά να ξεφύγουν από τη χρήση, φυλακίζει τους τοξικοεξαρτώμενους σε ένα νομιμοποιημένο περιθώριο που δεν πρέπει να γίνει ανεκτό από την νεολαία, τους φορείς πρόληψης, θεραπείας και συνολικά το λαό. Τους καλούμε να καταδικάσουν αυτή την πολιτική διαχείριση της χρήσης των ναρκωτικών. Γιατί ο αγώνας ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά, ο αγώνας για πρόληψη, θεραπεία, απεξάρτηση και επανένταξη, θα πρέπει να στραφεί και στο να μην περάσει αυτή η νέα κατρακύλα που καταδικάζει στο βάλτο της εξάρτησης χιλιάδες συνανθρώπους μας. Προφανώς καταψηφίζουμε το άρθρο και, κλείνοντας, κύριε Υπουργέ, ζητούμε την απόσυρσή του για ακόμα μια φορά.